Υψηλό κόστο παραγωγή και ακαρπία των δέντρων δημιουργούν συνθήκε ασφυξία στον πρωτογενή τομέα, με του παραγωγού να κατεβαίνουν αύριο στου δρόμου, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα τη Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ομοχανίων. Θα συγκεντρωθούν με τα αγροτικά του οχήματα στο κτίριο τη Αντιπεριφέρεια στι 11 το πρωί, διεκδικώντα έμπρακτη ενίσχυση από την πολιτεία. Οι ελιέ έχουν ακαρπία στι περισσότερε περιοχέ έχουν καταστραφεί. Τα κάστανα έχουν καταστραφεί, υπάρχουν μεγάλες μειωμένη παραγωγή, τα πορτοκάλια από την Ανοβρία έχουν καταστραφεί, τα σπεριδοειδή δεν είναι στην ποιότητα που έπρεπε να είναι για να βγάλουν οι αγρότες εισόδημα και βρίσκω μέσα σε πολύ δύσκολη θέση οικονομική και αν δεν πάρουν μέτρα η κυβέρνηση να ενισχύσει τον πρωτογενή τομέα του χρόνου θα υπάρχουν ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα διότι δεν μπορούμε να καλύψουμε τα έξοδά μα. Είναι μεγάλο το κόστος παραγωγής, είναι, όλα έχουν αυξηθεί. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Σε ακρίβεια, πετρέλαια, λιπάσματα, ζω... ζωοτροφές. Η ακρίβεια δεν πιάνει μόνο αυτούς που μένουν στην πόλη και εμεί ψωνίζουμε από τα ίδια προϊόντα που ψωνίζει ο καθένας. Στο πλαίσιο συνέντευξη τύπου στο Εργατικό Κέντρο Χανίων, οι παραγωγοί αναφέρθηκαν σε όσα αφορούν την περίοδο αυτή στην παραγωγή ελαιολάδου. Τα 7,5-8 ευρώ που κυκλοφορούν τώρα οι τιμέ ισχύει στι τρει γραμμέ που δεν υπάρχει φέτο λόγω δακοκτονία. Τα λάδια βγαίνουν περίπου ένα βαθμό και θα συνεχίσουν να βγαίνουν γιατί η δακοκτονία γίνεται ελλειπή. Ένα άλλο παράγων είναι η μείωση της παραγωγής, η οποία θα συνεχίσει λόγω της ξηρασίας να υπάρχει. Οι ελιές έχουν περίπου 30% βεδέμα στο νομό, από 0 μέχρι 30, και ένα μεγάλο ποσοστό έπεσε πριν τη συγκομιδή, γιατί το απόβαλε το δέντρο λόγω ξηρασίας. Λοιπόν, καλό είναι εκείνα που παράγουν λάδι να <coughs> βαστούν χαρτί και μολύβι, γιατί αυτή η τιμή είναι δεν είναι πάντα και δεν είναι στάνταρ. Το λάδι φέτο είναι μειωμένο πάνω από 70%. Ούτε το 30% της παραγωγής δεν βγαίνει στο νομοχανείο. Έχει ένα υψηλός κόστος παραγωγής και όλοι συζητούν για το λάδι. Οι αγρότε μεταξύ άλλων διεκδικούν αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματο και ενίσχυση για την ακαρπία στην ελιά και τα άλλα προϊόντα που έχουν πληγεί, κατώτερε εγγυημένε τιμέ που να καλύπτουν το κόστο παραγωγή, αλλαγή του κανονισμού ΕΛΓΑ ώστε να ασφαλίζει και να αποζημιώνει στο 100% την παραγωγή και το κεφάλαιο από όλου του φυσικού κινδύνου και νόσου και μείωση του κόστου παραγωγή.